Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στον τουριστικό κλάδο, καθώς ο Ιούλιος τουλάχιστον προς το παρόν εξελίσσεται ελπιδοφορά. Ένας Ιούλιος ο οποίος δείχνει να αυξάνεται η ροή των κρατήσεων, αυξάνονται οι πτήσεις, το βλέπετε άλλωστε στο Νίκος Καζαντζάκης και στα Χανιά. Βλέπουμε τώρα μία κάλυψη των ξενοδοχείων μέχρι τα 24-25 εκεί περίπου του εβδόμου, γιατί μετά αλλάζουν τιμές, έχουν ψηλότερες λόγω ψηλής περίοδου και αρχίζει μία κάμψη. Ο Αύγουστος είναι ερωτηματικό, διότι οι κρατήσεις οι οποίες γίνονται εξακολουθούν να είναι της τελευταίας στιγμής. Όπως τονίζουν οι φορείς του τουρισμού, κρίσιμος παράγοντας για το μέλλον της σεζόν είναι το τι μέλη γενέστε με τους Ρώσους τουρίστες, αλλά και το πώς θα κινηθούν οι Βρετανοί. Βεβαίως όλοι θέλουν την Ελλάδα, αλλά δεν πετάει η Ρωσία και μέχρι πρότινος δεν είχαμε και την Αγγλία. Το άνοιγμα των συνόρων και για τους Βρετανούς από τις 19 του μήνα σήμανε μια εκρηκτική αύξηση των κρατήσεων προς περιοχές όμως της Ισπανίας, στην Ίμπιζα, στην Μαγιόρκα. Και στην Κρήτη έχουμε, αλλά όχι έκρηξη. Αυξήθηκαν οι κρατήσεις ειδικά την πρώτη εβδομάδα, γέμισαν οι πτήσεις, ενώ την πρώτη εβδομάδα 19 με 26 και από εκεί και πέρα θα πηγαίνουμε όπως σας είπα πριν, μέρα-μέρα. Οι Γερμανοί αυτή τη στιγμή δουλεύουν, οι Γάλλοι πάρα πολύ, με την υποστήριξη του Μακρόν, λίγο Ισραηλίτες και πάρα πολύ λίγο από τις άλλες χώρες. Όταν αυξάνονται τα κρούσματα, εγώ ανησυχώ, διότι υπάρχει ένα σηματοδότης που ορίζει ανάλογα το ανάλογο χρώμα, ανάλογα με τα κρούσματα, στον κάθε προορισμό. Η πρώτη επιλογή για να επιλεχθεί ένας προορισμός είναι η χώρα. Είναι ασφαλής η χώρα, τους έχει πείσει, ναι. Δεύτερη επιλογή, είναι ασφαλές το ξενοδοχείο που θα μείνουμε. Και η τρίτη επιλογή είναι η τιμή. Σε ό,τι αφορά τις προτιμήσεις των επισκεπτών, αυτές φαίνεται πως καθορίζονται από την ανάγκη αφενός της προστασίας της υγείας τους και αφετέρου το ενδιαφέρον για αυθεντικές εμπειρίες. Έχει αποκρισταλωθεί μια προτίμηση των τουριστών, των επισκεπτών, στα πιο ακριβά ξενοδοχεία, ίσως στα πιο μπουτίκ, ίσως στα πιο απομονωμένα. Αυτό βλέπουμε, ότι κάποια ξενοδοχεία τα οποία, αν μη τι άλλο, έχουν αυτά τα οποία μόλις αναφέρατε, έχουν μια καλύτερη πληρότητα. Και επίσης καλύτερη πληρότητα έχουν τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν συμβόλαια με αγορές από όπου έρχονται οι πελάτες μας. Τα μεγάλα παίρνουν μεγάλη δουλειά. Τα ποιοτικά ξενοδοχεία επίσης, που είναι μικρά, δηλαδή μέχρι 70-80 δωμάτια, μπουτίκ, αυτά, πάνε πάρα πολύ καλά, διότι ο πελάτης προτιμάει τα ξενοδοχεία αυτά. Και στα μεγάλα ξενοδοχεία δουλεύουν οι tour operator που έχουν συμφέροντα και γεμίζουν τον κόσμο ή παίρνουν πολύ καλές τιμές, τέτοιες τιμές, που είναι πλέον φτάνουν και μέχρι το 50% έκπτωση. Από την αβεβαιότητα προς το παρόν φαίνεται να ξεφεύγουν οι επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων που βλέπουν την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Με το που μπήκε ο μήνας Ιούλιος άρχισε να ανεβαίνει η δουλειά και πιστεύω ότι είμαστε σε περιόδους, θυμίζει περιόδους του 2019. Όταν φτάσουν λοιπόν εδώ, δεν θέλουν να είναι σαν ξενοδοχείο μέσα και να πηγαίνουν στην παραλία και τέλος. Καταλαβαίνετε ότι ο επισκέπτης ψάχνει την ιδιωτικότητά του και εξού και η αύξηση των συγκεκριμένων κρατήσεων. Αν συνεχίσει έτσι θα σώσουμε την παρτίδα, διότι ο κλάδος ο δικός μας δυστυχώς δεν πήρε τίποτα από αυτά που μοίρασε η κυβέρνηση και ήμασταν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Πολυτελή αυτοκίνητα, όχι, μικρότερα όχι, οχήματα. Όχι, όχι. Πολυτελή αυτοκίνητα δεν. Οι πρίγκιπες έχουν τελειώσει.